Στου Έλληνε πολίτε που είναι εγγεγραμμένοι στου εκλογικού καταλόγου και επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα εντό ή εκτό επικράτειας. Οι Έλληνε κάτοικοι του εξωτερικού μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα στι προσεχεί ευρωεκλογέ αποκλειστικά μέσω επιστολική ψήφου. Λίγα κλικ στον υπολογιστή αρκούν για να δηλώσουμε ότι στις ευρωεκλογέ του Ιουνίου θα ψηφίσουμε επιστολικά. Από σήμερα και μέχρι τη Δευτέρα, 29 Απριλίου, είναι σε ισχύ η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιστολική.ipes.gov.gr η επιστολική ψήφος αφορά κάθε Έλληνα πολίτη. Είτε ζει στην Ελλάδα, είτε ζει στο εξωτερικό. Θέλουμε να εξαντλήσουμε τα θεσμικά εργαλεία για να ενισχύσουμε τη συμμετοχή. Η εγγραφή στου εκλογικού καταλόγου επιστολική ψήφου γίνεται με του κωδικού TaxisNet. Ενώ οι Έλληνε κάτοικοι του εξωτερικού μπορούν να εγγραφούν και με τα στοιχεία του διαβατηρίου, τη αστυνομική ταυτότητα ή του ειδικού εκλογικού αριθμού του. Στην ιστοσελίδα υπάρχει ηλεκτρονική βοήθεια με την επιλογή αναφορά προβλήματος ή τηλεφωνικά στον αριθμό 210 -62 66 222 Για τους εντός Ελλάδας εκλογής η εγγραφή γίνεται και μέσω ΚΕΠ, ενώ για τους Έλληνες κατοίκους εξωτερικού μέσω των διπλωματικών αρχών. Εμάς μας νοιάζει να καταργήσουμε πρακτικά εμπόδια, να μην χρειάζεται ο άλλος να πληρώσει, να μετακινηθεί. Yeah. Και σκεφτείτε, σκεφτείτε, εποχικά εργαζόμενος. Mm -hmm. οι οποίοι 9 Ιουνίου θα είναι εν μέσω τουριστικής περίοδου. Σκεφτείτε ηλικιωμένου συμπολίτε μα. Σκεφτείτε φοιτητέ οι οποίοι Λε, βε, θα βρίσκονται εν μέσω εξεταστική περίοδου. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα στείλει το εκλογικό υλικό ταχυδρομικά στη διεύθυνση που δηλώσουμε μέσα στο Μάιο. Για να είναι έγκυρη η επιστολική ψήφο μα και να προσμετρηθεί, θα πρέπει να επιστραφεί στη διεύθυνση που είναι προσυμπληρωμένη στο φάκελο με κούριερ μέχρι το Σάββατο 8 Ιουνίου, παραμονή των Ευρωεκλογών στι 5 το απόγευμα ότι με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών στην πρώτη σελίδα εμφανίζονται όλα τα κόμματα, συνδιασμού και συνασπισμοί κομμάτων που είναι υποψήφια και ο εκλογέας βάζει σταυρό σε αυτό που επιλέγει. Ο εκλογέας επιλέγει μέχρι τέσσερι υποψήφιους ευρωβουλευτές του κόμματος ή συνδυασμού προτίμησή του, σημειώνοντα ευδιάκριτα τον αριθμό που αντιστοιχεί στον κάθε υποψήφιο τη επιλογή του.